Στη Μαρία Δεναξά τώρα που θα μας πει, να μας πεις Μαρία, πώς κατόρθωσες και το είδαμε αυτό νωρίτερα να υποβάλεις για λογαριασμό του Μέγκα ερώτηση σε Μέρκελ και Ολάντ μετά τη συνάντησή τους στο Ελιζέ, αν και δεν ήσουν στη λίστα. Και πρόκειται, Μαρία, να δοθούν μόνο 4 ερωτήσεις, οι οποίες οι 2 θα ήταν για τους Γάλλους δημοσιογράφους και άλλες 2 για τους Γερμανούς, γιατί αυτό λέει προβλέπει το πρωτόκολλο. Τι έγινε λοιπόν, πώς είχαμε την ανατροπή? Ναι, Όλγα, δεν ήταν εύκολη η υπόθεση, θα, να σου πω. Όταν έφτασα εγώ στο Ελιζέ το μεσημέρι, απευθύνθηκα στους εκπροσώπους τύπου της Άγγελας Μέρκελ και του Φρανσουά Ολάντ, ζητώντας να υποβάλω μία ερώτηση για την Ελλάδα αυτές τις κρίσιμες ώρες. Από τη γερμανική πλευρά εισέπραξα ένα απόλυτο nine. Η εκπρόσωπος τύπου της Μέρκελ, μου είπε ότι δεν γίνεται, θα υποβάλουν αυστηρά από 2 ερωτήσεις μόνο Γάλλοι και Γερμανοί δημοσιογράφοι και κανένας άλλος. Ωστόσο, από την πλευρά του Φρανσουά Ολάντ, η εκπρόσωπος τύπου, μου είπε ότι να συνεννοηθώ με τους Γάλλους και τους Γερμανούς συναδέλφους μου, αν θέλουν να μου παραχωρήσουν τη θέση τους, να υποβάλω κάποια ερώτηση. Όταν άνοιξε η αίθουσα τύπου, απευθύνθηκα στους Γερμανούς δημοσιογράφους, οι οποίοι έδειξαν απροθυμία. Και μετά πήγε στους Γάλλους. Πήγα στους Γάλλους, ναι. Μία συνάδελφος από τη γαλλική τηλεόραση προσφέρθηκε να με βοηθήσει. Πήγε και μίλησε στους συναδέλφους της και μου είπαν ότι θα μπορούσα, όταν θα τους έδιναν τον λόγο, να υποβάλω την δεύτερη ερώτηση αντί για εκείνους. Έτσι και έγινε. Όταν υπέβαλε λοιπόν την ερώτησή μου, είδα τον Φρανσουά Ολάντ να ευνηδιάζεται. Ναι. Και με έναν πολύ αυστηρό και παγερό τόνο να μου απαντά, αποφεύγοντας ωστόσο να με κοιτάξει. Εν αντιθέσει με την Άγγελα Μέρκελ, η οποία με κοιτούσε συνέχεια στα μάτια, να σου πω ότι αυτή την ερώτηση εγώ δεν θα μπορούσα να την υποβάλω, Όλγα, αν δεν με είχαν βοηθήσει πραγματικά οι Γάλλοι συνάδελφοι. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι, και νομίζω ότι το είπανε και όλα, Μαρία, ότι δεν έγινε δυνατόν να γίνεται μία συζήτηση για την Ελλάδα και να μην μπορεί ένας Έλληνας δημοσιογράφος, μια Ελληνίδα δημοσιογράφος, να υποβάλει ερώτηση. Να σε ευχαριστήσω και θα πάμε τώρα στην Αλεξία Τασούλη, η οποία θα μας ενημερώσει για μια προσπάθεια.